καλησπέρα και από μένα. Σαν μέλος της ομάδας του Κοινωνικού Ιατρίου της Πρέβεζας, θέλω να ευχαριστήσω εκ μέρους όλων για την πρόσκληση σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση των νέων του ΣΥΡΙΖΑ. Θα προσπαθήσω να κάνω μία παρουσίαση του εγχειρήματος του Κοινωνικού Ιατρίου, το οποίο είναι το πρώτο που λειτουργήσε στην περιοχή της Ηπείρου, στην Πρέβεζα, και να πω μετά κάποιες περισσότερο προσωπικές μου απόψεις, μιας και ξέρετε το ιατρείο λειτουργεί με συνέλευση, πάνω στο θέμα του αντιπαραδείγματος. Το Ιατρείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Πρέβεζας ξεκίνησε τυπικά τη λειτουργία του τον Απρίλιο του 2011, και λέω τυπικά γιατί σαν ιδέα που ήταν αποτέλεσμα μιας αναγκαιότητας για τη δημιουργία του, προέκυψε νωρίτερα, αρχικά από τη συμμετοχή κάποιων από εμάς στην αντιρατσιστική πρωτοβουλία της Πρέβεζας και τη λειτουργία του Σχολείου των Μεταναστών, όπου βρεθήκαμε αντιμέτωποι με τις ανάγκες των μεταναστών για περίθαλψη. Και στη συνέχεια, από τη συμμετοχή γιατρών που έφεραν ο καθένας τις δικές του εμπειρίες από διάφορες χώρες, που είχαν βιώσει κρίσεις, τη συμμετοχή τους στη Δημοτική Παράταξη Δημόσιος Χώρος στις εκλογές του 2010. Είναι η δεύτερη φορά που σαν κοινωνικό ιατρείο ερχόμαστε στην περιοχή της Ιγουμενίτσας και οφείλω αυτό να το πω. Η πρώτη ήταν μια πολύ σημαντική εμπειρία για μας. Ήταν κατά κάποιο τρόπο στα πλαίσια της προετοιμασίας μας για να στήσουμε το ιατρείο. Η συμμετοχή μας στο υπαίθριο ιατρείο που γινόταν τότε στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας, τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει πάρα πολύ βέβαια με τους μετανάστες, έτσι πλέον γνωρίζετε τις εξελίξεις εδώ, μαζί με την Ανδρεάδου και τον Δαβί τον Καριωτάκη, που ήταν μια σημαντική εμπειρία που βοήθησε και εμάς στο στήσιμο του ιατρείου. Λοιπόν, άρα το δικό μας το ιατρείο ξεκίνησε σαν μια πρωτοβουλία μιας δημοτικής παράταξης του δημόσιου χώρου. Είπαμε μετά τις εκλογές του 10. Εξελίχθηκε όμως και αυτό σύντομα από το ξεκίνημά του σε μια αυτόνομη συλλογικότητα με αυτοοργάνωση και άμεση δημοκρατία χωρίς κάποια νομική μορφή στην αρχή. Στην πορεία βέβαια προέκυψε η αναγκαιότητα μιας νομικής υπόστασης κυρίως για λόγους ανέβρεσης πόρων και διαχείρισης αυτών των πόρων. Αυτό που καταλήξαμε, θέλοντας να κρατήσουμε την αυτονομία μας, δηλαδή ως ομάδα λειτουργούμε με τη συνέλευση χωρίς κάποιο διοικητικό συμβούλιο κτλ., είναι να γίνουμε σύλλογος φίλων του Ιατρείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Πρέβεζας. Έχουμε πλέον καταστατικό, σύντομα θα κάνουμε και εκλογές και θα μπορούμε να έχουμε έτσι τη δυνατότητα να κάνουμε εκδηλώσεις για να μαζεύουμε χρήματα που χρειαζόμαστε για τη λειτουργία μας. Τώρα, η σημερινή, μέχρι σήμερα το ιατρείο πλαισιώνεται από ένα δίκτυο δεκάδων λειτουργών υγείας, αλλά και πολιτών της Πρέβεζας, που διαρκώς διευρύνεται. Η σημερινή ομάδα αποτελείται περίπου από 60 άτομα, που συμμετέχουν στον ένα ή στον άλλο βαθμό σταθερά στη λειτουργία. Είναι 17 γιατροί. Ειδικότητες είναι καρδιολόγος, παιδίατρος, γενικός γιατρός, οφθαλμίατρος, ορθοπαιδικός, γυναικολόγος, ακτινολόγος, μικροβιολόγος, οριλά, πνευμονολόγος και παιδοψυχίατρος. Επίσης υπάρχει ψυχολόγος, κοινωνικός λειτουργός, λογοπαιδικός, οδοντίατροι, φαρμακοποιοί, ψυχοθεραπευτής, νοσηλευτές. 12 άτομα που συμμετέχουν στη γραμματιακή υποστήριξη σε καθημερινή βάση και 16 άτομα που προσφέρουν εθελοντική εργασία σε διάφορες εκδηλώσεις που κάνουμε, είτε πιο σταθερές είτε πιο περιστασιακές, όπως είναι εμψυχωτές θεατρικού παιχνιδιού, υπάρχει καστικός, υπάρχει δικηγόρος που μας δίνει τις νομικές του συμβουλές, λογιστής, νηπιαγωγή και άλλοι που συμμετέχουν στις εκδηλώσεις, όπως οι γιορτές αλληλεγγύης που κάνουμε κάθε καλοκαίρι για να μαζέψουμε φάρμακα και παιδικά γάλατα και απευθύνονται στα παιδιά, μπαζάρ, πάρτι, θεατρικό παραμύθι. Τώρα ετοιμάζει μια ερασιτεχνική ομάδα στις 13 Αυγούστου να κάνει μια θεατρική παράσταση για την ενίσχυση του ιατρείου. Λοιπόν, το ιατρείο απευθύνεται σε όλους όσους βιώνουν για διάφορους λόγους αποκλεισμό από την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και δεν μπορούν να έχουν καμία πρόσβαση σε δωρεάν υγεία και φάρμακα.
Στην αρχή, η συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών μας ήταν μετανάστες, κυρίως από το Πακιστάν, το Μπαγκλαντές και το Αφγανιστάν, μιας και η περιοχή μας αποτελεί, από ό,τι φαίνεται, ένα δρόμο περάσματος για τη Δύση, και υπάρχουν βέβαια και τα χωράφια όπου εκεί απασχολούνται σαν εργαζόμενοι, λιγότερο από την Αλβανία. Έτσι και η δουλειά μας ήταν πιο πολύ προσανατολισμένη προς αυτή την κατεύθυνση. Σε αυτά τα πλαίσια, πολύ σύντομα από τη δημιουργία του ιατρείου, δηλαδή τον επόμενο μήνα, ζήσαμε μια πολύ συγκλονιστική εμπειρία για το ιατρείο, που ήταν η συμμετοχή του μαζί με άλλους φορείς στην περίθαλψη και την ψυχοκοινωνική υποστήριξη προσφύγων, κυρίως ανηλίκων, ενός τραγικού ναυαγίου που συνέβη λίγο έξω από την Πρέβεζα, όπου είχαμε μάλιστα το θάνατο δύο ναυαγών με δύο ακόμα αγνοούμενους. Το τελευταίο χρόνο τα πράγματα έχουν αλλάξει στην δουλειά του ιατρείου. Έχουν αυξηθεί σημαντικά τα αιτήματα Ελλήνων για ιατρικές υπηρεσίες και φάρμακα, καθώς φαίνεται ότι το φαινόμενο των ασφάλιστων αποκτάει πλέον πολύ μεγάλες διαστάσεις και στην περιοχή μας, και αφορά ιδιαίτερα ανέργους, αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες, που κατά πληροφορίες που έχουμε το τελευταίο διάστημα, μιλάμε στους ελεύθερους επαγγελματίες για ένα πολύ μεγάλο αριθμό ανασφάλιστων, που μπορεί να αγγίζει και το 60%. Έτσι, πλέον στο ιατρείο τη φετινή χρονιά το 60% των ασθενών είναι Έλληνες και το 30% είναι μετανάστες, και κυρίως αυτοί οι μετανάστες είναι αλβανικής καταγωγής, μιας και μειώνεται, από ό,τι φαίνεται, στην περιοχή ο πληθυσμός των Πακιστανών, των Μπαγκλαντεσιανών, των Αφγανών. Το ιατρείο από το ξεκίνημά του είχε την ενεργή υποστήριξη συλλογικοτήτων, όπως η Αντιρατσιστική Πρωτοβουλία που σας είπα, Επιτροπή Αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό Λαό, Περιβαλλοντική Εταιρεία Πρέβεζας, διάφοροι πολιτιστικοί φορείς, επιστημονικοί φορείς, όπως ο Φαρμακευτικός και ο Δικηγορικός Σύλλογος, και δύο δημοτικές παρατάξεις, ο Δημόσιος Χώρος, η Αγωνιστική Παρέμβαση, η οποία αποχώρησε στην πορεία, και το Εργατικό Κέντρο της Πρέβεζας. Τελευταία έχουμε πάλι μία προσέγγιση από τον Ιατρικό Σύλλογο, μας έχει προσεγγίσει κατά καιρούς, χωρίς κάποια βέβαια πιο συγκεκριμένη συνεργασία, για να δούμε μια πιο μόνιμη συνεργασία με τα μέλη του, και από τον Οδοντιατρικό Σύλλογο, οι οποίοι μας πρότειναν να λειτουργήσουν οι ίδιοι μέσα στον χώρο του Κοινωνικού Ιατρείου Οδοντιατρείου, πράγμα το οποίο δεν είμαστε αρνητικοί σε μια πρώτη προσέγγιση, αρκεί να δούμε λίγο το κόστος μαζί τους. Στόχος, αλλά και κάθε φορά ζητούμενο βέβαια, γιατί είδατε ότι συμμετέχουν έτσι πολλοί φορείς, είναι η διατήρηση της αυτονομίας μας. Έτσι, αυτό που έχουμε συμφωνήσει είναι ότι συμμετέχουμε σαν άτομα και όχι σαν εκπρόσωποι φορέων. Ένας βασικός λόγος που ήρθαμε σε ρήξη και σε σύγκρουση αρκετές φορές και εντός της ομάδας του ιατρείου στις συνελεύσεις, και έτσι φορείς που μας στήριζαν, όπως σας είπα πριν, η δημοτική παράταξη την οποία υποστήριζε η Ανταρσία, πέρσι το καλοκαίρι αποχώρησε, αλλά για λόγους αυτονομίας υπήρξαν διαφωνίες και μέσα στην ίδια την παράταξη, την άλλη, τη δημοτική, που είχε πάρει την πρωτοβουλία για το στήσιμο του ιατρείου. Από τον Απρίλιο του 2011, που ξεκίνησε τη λειτουργία του, μέχρι τον Ιανουάριο του 2013, στεγάζονταν σε χώρο που είχε παραχωρήσει δωρεάν ο Δημοτικός Σύμβουλος του Δημόσιου Χώρου, κ. Γιάννης Ρέτζος. Από τον Ιανουάριο μετακομίσαμε σε μεγαλύτερο χώρο που πάλι παραχωρήθηκε από ιδιώτη. Δυστυχώς έχουμε κάνει πολύ σοβαρές προσπάθειες να βρεθεί ένας χώρος, να μας παραχωρηθεί ένας χώρος από το Δήμο, χωρίς αποτέλεσμα. Και έτσι πάλι είναι μια παραχώρηση από ιδιώτη. Ήταν πολύ αναγκαίο να μετακομίσουμε για λόγους ουσίας. Πλέον δεν χωρούσαμε, ήταν πολύ μικρός ο χώρος. Είχαμε ένα πολύ μεγάλο φαρμακείο, υπήρξε μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου στη συλλογή φαρμάκων, αλλά και έπρεπε να εξυπηρετήσουμε περισσότερο κόσμο. Αλλά είχε και μια συμβολική σημασία για μας, ότι ακριβώς θέλαμε να τονίσουμε τη δική μας ξεχωριστή ταυτότητα σαν κοινωνικό ιατρείο. Στο χώρο του ιατρείου, σε καθημερινή βάση, τα πρωινά λειτουργεί γραμματεία και τα απογεύματα υπάρχει στο πρόγραμμα ένα από τα 4 ιατρεία, παιδιατρικό, καρδιολογικό,
ψυχολογικής υποστήριξης παιδιών, εφήβων και οικογένειας και ψυχολογικής υποστήριξης ενηλίκων. Λειτουργεί φαρμακείο. Τα φάρμακα είναι όλα από προσφορές ανθρώπων, φάρμακα που υπάρχουν στα σπίτια τους, από κέντρα υγείας περιοχής και άλλους φορείς, οι οποίοι συλλέγουν φάρμακα για μας και μας τα φέρουν κατά διαστήματα. Οι υπόλοιποι γιατροί που ακούσατε πριν και οι οδοντίατροι λειτουργούν σαν ένα δίκτυο εξωτερικών συνεργατών, όπου τους παραπέμπουμε και βλέπουν στα ιατρεία τους ασθενείς που χρειάζονται βοήθεια. Τώρα, το μεγάλο κόστος στη λειτουργία μας είναι οι εμβολιασμοί των παιδιών που δυστυχώς βδομάδα με τη βδομάδα αυξάνεται, διότι πλέον πάρα πολλά παιδιά δεν μπορούν να εμβολιαστούν, όπως θα έχετε ακούσει ήδη. Τα εμβόλια είναι ιδιαίτερως ακριβά, αυτά πληρώνονται από την τσέπη των γονιών. Το νοσοκομείο που υποτίθεται θα έκανε εμβολιασμούς δεν έχει εμβόλια και πολλοί απευθύνονται σε εμάς. Δευτερευόντως, είναι τα έξοδά μας, κάποια λειτουργικά έξοδα, κυρίως λογαριασμοί. Μέχρι στιγμής τα καταφέρνουμε. Καλύπτεται το κόστος των εξόδων μας από τα χρήματα που συγκεντρώνουμε από εκδηλώσεις ή συγκεντρώνουν κάποιοι σύλλογοι που κάνουν εκδηλώσεις για μας ή από δωρεές πολιτών, κυρίως στη μνήμη κάποιου θανόντα. Στο μέλλον δεν είμαστε σίγουροι αν θα μπορέσουμε να καλύψουμε το κόστος αυτό, γιατί αυτό αφενός διαρκώς αυξάνεται και αφετέρου οι άνθρωποι δεν αντιμετωπίζουν προχωρώντας η κρίση με τον ίδιο ενθουσιασμό κάποια εγχειρήματα. Έτσι χρειαζόμαστε συνεχώς νέες ιδέες και την εμπλοκή όλο και περισσότερων ανθρώπων στη δράση μας. Απορρίπτουμε μέχρι στιγμής σαν ιατρείο στις συνελεύσεις μας, έχουμε απορρίψει τη χρηματοδότηση από εταιρείες και από προγράμματα ΕΣΠΑ. Εκτός όμως από την υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας, συναντήσαμε και τη δυσπιστία της κοινωνίας, ενός μιας μερίδας εν πάση περιπτώσει, έως και τις ανοιχτές παρενέσεις και μέσω του τύπου για μη συμμετοχή γιατρών και άλλων ειδικών στο κοινωνικό ιατρείο. Απόψεις όπως για κομματικό χρωματισμό του εγχειρήματος, για εγχείρημα το οποίο δεν μπορεί να είναι αυτόνομο, έξω από την ομπρέλα κάποιου θεσμικού φορέα και να προσφέρει ταυτόχρονα και ποιοτικές υπηρεσίες, αλλά και απόψεις πιο πολιτικοποιημένες, οι οποίες μας κατηγορούσαν για ρόλο ΜΚΟ και υπονόμευση του αγώνα για δωρεάν υγεία. Εμείς ότι τους απαντάμε ότι έχουμε μια άλλη θεώρηση που στηρίζει την πράξη μας. Πιστεύουμε ότι η αλληλεγγύη είναι μια βαθιά πολιτική πράξη που οδηγεί τους ανθρώπους να βγάζουν στο δημόσιο κοινωνικό χώρο τον καλύτερο εαυτό τους, που σπάει την απομόνωση, την καταθλιπτική μοναξιά, που οδηγεί στην αντίσταση εν τέλει και στην ανατροπή. Όταν οι πολίτες χτίζουν ασπίδα προστασίας απέναντι στη λέλαπα της κοινωνικής ισοπαίδωσης, αυτό δεν αντιστρατεύεται τον οργανωμένο κοινωνικό και πολιτικό αγώνα. Το αντίθετο ακριβώς μάλιστα συμβαίνει, γιατί καμιά καλύτερη κοινωνία δεν μπορεί να προκύψει όταν τα ατομικά υποκείμενα κινούνται στον χώρο της προσωπικής σφαίρας, χωρίς λόγο για τα δημόσια πράγματα, χωρίς οποιοδήποτε λόγος να κοστίζει τίποτα περισσότερο από γενικές καταγγελίες, ακόμα και αν αυτές είναι σωστές. Βέβαια, το να ορίσουμε τη δράση μας σαν ανηλεγγύη και όχι σαν φιλανθρωπία είναι ένα ακόμα από τα θέματα που έχει επανατοποθετηθεί και να επαναπροσδιοριστεί αρκετές φορές στις συνελεύσεις μας. Γιατί δεν είναι εύκολο ούτε και για αυτούς που συμμετέχουν, διότι δεν είναι όλοι οι συμμετέχοντες στο ιατρείο άτομα πολιτικοποιημένα. Έτσι, πολλοί έρχονται για να προσφέρουν σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Έτσι, θα σας πω δύο παραδείγματα που μας απασχόλησαν πάρα πολύ, τι θέση θα κρατήσουμε. Ένα έχει να κάνει με το ότι μας βράβευσε η περιφέρεια, η αντιπεριφέρεια της Πρέβεζας στην ημέρα του εθελοντισμού, μαζί με άλλες εθελοντικές οργανώσεις, αλλά και μαζί με τους Έλληνες εφοπλιστές, και τη Μητρόπολη. Έγινε μια πολύ μεγάλη συζήτηση στο ιατρείο και τελικά καταλήξαμε, παρευρεθήκαμε και εξηγήσαμε, εν πάση περιπτώσει, τους λόγους που δεν μπορούμε να παραλάβουμε αυτό το βραβείο. Αφενός, διότι θεωρούμε ότι αυτό που κάνουμε είναι κάτι το οποίο είναι αυτονόητο και δεν χρειάζεται βράβευση. Και αφετέρου, διότι δεν μπορούμε να μπούμε στο κάδρο με ανθρώπους, με φορείς, οι οποίοι ευθύνονται για την ύπαρξη του κοινωνικού ιατρείου, δηλαδή τους εφοπλιστές, ούτε να τους απενοχοποιήσουμε μέσα από τη φιλανθρωπία τους, οι οποίοι μάλιστα βραβεύτηκαν και προκαταρκτικά, γιατί μετά από λίγο διάστημα έφεραν 2 τόνους τρόφιμα στην Πρέβεζα. Δεν είχαν φέρει ακόμα.
Εντάξει, ίσως λίγο σόκαρε την κοινωνία της Πρέβεζας αυτό. Επίσης, ένα άλλο παράδειγμα πρόσφατο, όταν κάποιος φορέας μας ζήτησε να του παραχωρήσουμε για μια μέρα το χώρο μας για να κάνει κάποια δράση, αφού το συζητήσαμε έτσι πάρα πολύ, καταλήξαμε αυτή η δράση πάλι ήταν οι εφοπλιστές μπροστά μας, χρηματοδοτούνταν αποκλειστικά από τους Έλληνες εφοπλιστές. Καταλήξαμε, παρόλο που εντάξει, δεν είχαμε πρόβλημα ούτε με τη δράση ούτε με το φορέα, να αρνηθούμε να παραχωρήσουμε το χώρο μας. Γνωρίζουμε ότι τα όρια και οι δυνατότητές μας δεν είναι απεριόριστα. Μέχρι που θα φτάσουν, νομίζω ότι εξαρτάται από τις διαστάσεις που θα λάβει η κοινωνική αλληλεγγύη σε πείσμα του κοινωνικού αυτοματισμού και σε καμιά περίπτωση δεν μπορούμε να υποκαταστήσουμε το κοινωνικό κράτος. Μόνο ένα κομμάτι πρωτοβάθμιας ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης παρέχουμε και προσπαθούμε να το κάνουμε καλά μέσα στα πλαίσια της ιατρικής διοντολογίας με πολλές δυσκολίες. Ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να καλύψουμε τα εμβόλια των παιδιών, δεν μπορούμε να καλύψουμε τους τοκετούς που πρόσφατα είχαμε την ανάγκη μιας γυναίκας να γεννήσει στο νοσοκομείο και χρειάστηκε να δώσουμε και εμείς χρήματα τελικά, τις νοσηλίες του καρκινοπαθείς, ερωτήματα στα οποία δεν μπορούμε να δώσουμε απαντήσεις γιατί απαιτούν πολύ μεγαλύτερες παρεμβάσεις από αυτές των κοινωνικών ιατρείων. Όταν το ξεκινήσαμε, ο στόχος μας ήταν να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο αλληλεγγύης και προστασίας των πιο ευάλωτων ομάδων στην κρίση. Και από την άλλη, να παλέψουμε ταυτόχρονα για ένα δημόσιο και δωρεάν για όλο σύστημα υγείας. Οι στόχοι φυσικά παραμένουν. Αυτό που ίσως δεν θα μπορούσαμε να προβλέψουμε είναι το μέγεθος του αποκλεισμού των ανθρώπων, που θεωρώ ότι έχει φτάσει σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό που μπορεί να αγγίζει και το 50% και το 60% των ανασφάλιστων. Μιλάμε δηλαδή για μια σαφώς ανθρωπιστική κρίση εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα που αυξάνεται με λιγιώδη ταχύτητα και που ξεπερνάει κατά πολύ τις δυνατότητές μας. Στόχος μας είναι η αυτοκατάργησή μας και η παροχή υγείας σε όλους από ένα δημόσιο σύστημα υγείας. Όμως, όποιος και αν είναι ο ρόλος μας, σε ένα φύλλο που μελετάει τα κοινωνικά αιτρία στην κρίση, δεν άρεσε ο στόχος αυτής της αυτοκατάργησης. Εμείς το βάζουμε με την έννοια ότι πρέπει η υγεία να μην παρέχεται από κοινωνικά αιτρία, πρέπει να παρέχεται από ένα δημόσιο σύστημα. Στο μέλλον, θεωρώ, και για να έρθω έτσι και στον τίτλο της σημερινής συζήτησης, ότι τα κοινωνικά αιτρία αποτελούν ένα αντιπαράδειγμα στον χώρο της υγείας. Ένα αντιπαράδειγμα για την οργάνωση ενός συστήματος υγείας, το οποίο θα έχει στο κέντρο του ένα μοντέλο που δεν θεωρίζει την υγεία απλώς σαν απουσία νόσου, όπως συμβαίνει τώρα, που στηρίζεται καθαρά σε ένα βιοιατρικό μοντέλο στην ερμηνεία της και σε ένα ιατροκεντρικό μοντέλο στην οργάνωση του συστήματος υγείας, αλλά σε ένα μοντέλο που θεωρίζει την υγεία σαν την πλήρη σωματική, ψυχική και κοινωνική ευεξία, ορισμός που έχει δοθεί άλλωστε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας από το 1946, που σημαίνει ότι για να αρρωστήσει κάποιος συμμετέχουν και αλληλεπιδρούν πολλοί παράγοντες, ψυχολογικοί, βιολογικοί, κοινωνικοί. Άρα, τα ιατρία σαν αντιπαράδειγμα για ένα άλλο μοντέλο στους χώρους της υγείας, πιο ολιστικό, που δεν θα είναι ιατροκεντρικό, θα είναι ανθρωποκεντρικό, θα έλεγα εγώ, που θα δίνει μεγάλη βαρύτητα στην πρόληψη και την κοινωνική και ψυχική ευημερία των ανθρώπων. Ούτως ή άλλως, τα κοινωνικά γιατρία με τον τρόπο που λειτουργούν σήμερα φέρνουν στο κέντρο της συζήτησης τους κοινωνικούς και ψυχολογικούς παράγοντες που ευθύνονται για την αρρώστια. Γιατί δεν είναι τίποτα άλλο από την ίδια την οικονομική κρίση και τον νεοφιλελεύθερο καπιταλισμό που ευθύνονται προάγοντας την οικονομική και κοινωνική εξαθλίωση της πλειοψηφίας των ανθρώπων, τον ολοαίωνε και μεγαλύτερο αποκλεισμό των ανθρώπων από τα συστήματα υγείας που καταραίουν. Καταραίουν βέβαια στο όνομα της κερδοφορίας του ιδιωτικού κεφαλαίου στον χώρο της υγείας, αφού για αυτούς η υγεία είναι εμπόρευμα και όχι δημόσιο αγαθό. Άρα είναι οι πολιτικές τους, τα μνημόνια και η λιτότητα που γεννούν την αρρώστια, κάτι που νομίζω ότι αναδεικνύεται διαρκώς από τη δράση των ιατρείων. Μέσα από τις αξίες που διέπουν τη λειτουργία των ιατρείων, όπως η συμμετοχή, η αλληλεγγύη, η αυτοοργάνωση, η αντίσταση, νομίζω ότι είναι αξίες που πολεμούν την παθητικότητα, την κατάθλιψη και λειτουργούν προστατευτικά στον ψυχισμό των ανθρώπων.
Άλλωστε, υπάρχουν πολλές μελέτες και από την περίοδο της κατοχής στην Ελλάδα που μιλάνε για την ψυχολογία της αντίστασης σαν ασπίδα προστασίας απέναντι στο άγχος, στην κατάθλιψη και σε όλα αυτά τα πολύ μεγάλα ψυχικά τραύματα που βιώνουμε όλοι μας στην περίοδο αυτή που ζούμε σήμερα στην χώρα μας. Όλα αυτά βέβαια μην νομίζετε ότι είναι αυτονόητα και για τα μέλη του ιατρείου, έτσι, γιατί είναι πολύ δομημένο το σύστημα ιατροκεντρικά. Ας πούμε είχαμε διαφωνίες πώς θα διαμορφώσουμε και τον καινούριο χώρο. Εγώ επειδή προέρχομαι από το χώρο της ψυχικής υγείας και έχουμε μία ομάδα εκεί, είπαμε ότι ένας χώρος θα είναι ψυχικής υγείας και θα γίνονται και άλλα πράγματα και θεατρικό παιχνίδι. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο να καταλάβουν όχι μόνο οι γιατροί, ότι αυτό δεν είναι θέατρο, ότι αυτό είναι υγεία, ότι αυτό είναι άλλα πράγματα. Και πάλι επανέρχεται το θέμα των χώρων κατά διαστήματα. Τώρα, ένα δεύτερο στοιχείο και να ολοκληρώσω τρία είναι, σύντομα θα τα πω για να μην σας κουράσω άλλο, σαν αντιπαράδειγμα, είναι ότι αποτελούν οι χώροι των ιατρείων, των κοινωνικών ιατρείων, ένα χώρο υπαροχής υγείας χωρίς κέρδος. Όχι μόνο βέβαια γιατί δεν υπάρχει αμοιβή, νόμιμη, παράνομη, αλλά γιατί δεν υπάρχουν όλα αυτά τα τεράστια συμφέροντα που αλλάζουν την ίδια τη θεραπευτική. Δηλαδή, σε αυτό το χώρο η ιατρική και γενικότερα η θεραπεία καθορίζεται καθαρά από επιστημονικά κριτήρια, από τις ανάγκες του ανθρώπου, από τις κοινωνικές συνθήκες, από το περιβάλλον, δίνεται σημασία στην πρόληψη και όχι από τις υποδείξεις των μεγάλων φαρμακευτικών εταιριών που δυστυχώς καθορίζουν τον τρόπο που ασκείται η ιατρική. Και ένα τρίτο, ότι θα μπορούσε να αποτελέσει ένα αντιπαράδειγμα για ένα σύστημα υγείας με μια πιο δημοκρατική συγκρότηση, με αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες, όπου θα έχουν λόγο για την οργάνωσή του και θα συμμετέχουν στη λήψη των αποφάσεων οι κοινότητες των ανθρώπων και οι ίδιοι ασθενείς, ακόμα και σε θέματα που αφορούν την ίδια τη θεραπεία τους. Σας ευχαριστώ.